πλέον είχαμε μπει σε μια διαδικασία για τη μονιμοποίηση και την, και για τον κανονισμό λειτουργίας για το θέατρο Καρδαμήλων. Είμαστε στην ευχάριστη θέληση ότι έχει οριστικοποιηθεί και έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες. Να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Πρόνοιας, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τον Προγραμματισμό και την Πολεοδομία που συνεργάστηκαν και υλοποιήθηκε και τελείωσε αυτό το θέμα, χρονέων θέμα που υπήρχε στο θέατρο Καρδαμήλων, ώστε να λυθεί και να μονιμοποιηθούν όλες οι διαδικασίες. Από εκεί και πέρα θα έρθουμε σε μια συνεννόηση με το τμήμα περιουσίας που υπάγεται το χωροταξιακά και φυσικά με την τοπική κοινωνία για πώς θα προγραμματίσουν και πώς θα κάνουν τις εκδηλώσεις μέσα σε αυτό το χώρο. Ένα χώρος που είναι κόσμιο, να το πούμε, στο οποίο η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται αυτοί οι χώροι για αποκέντρωση των εκδηλώσεων του Δημουχείου. Πόσο χρόνο ήταν χώρισα, δηλαδή, από την κατασκευή του. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, φυσικά δεν ήταν μόνο ο χώρος, υπήρχαν και άλλα θέματα. Τα οποία η αλήθεια είναι ότι πέσανε οι δύο υπηρεσίες, και η Πολεοδομία και η Τεχνική Υπηρεσία, και βοηθήσαν πάρα πολύ στο να γίνει αυτός η εξομάλυνση και να τελειώσει αυτό το σοβαρό θέμα. Οπότε έχουν τακτοποιηθεί όλες δηλαδή οι υπηρεσίες. Από το καλοκαίρι θα μπορούν να γίνονται κανονικά. Νομίζω και από τώρα. Άμα χρειάζεται και από τώρα, φυσικά πρέπει να έρθουμε σε μια συνεννόηση με το τμήμα περιουσίας που ανήκει το χώρος. Στο τμήμα περιουσίας για να δουν πώς θα γίνουν οι εκδηλώσεις και όλα αυτά.